Πώς το είπατε, να κάνουμε τους σταρμούς, γιατί η μισή Ελλάδα είναι χτισμένη έτσι, Χαλκιδική. Είμαστε στην περιοχή με την Ελένη Ιατρού. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Η Χαλκιδική έχει υποστεί το προηγούμενο διάστημα μεγάλες πυρκαγιές. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Καλημέρα και πάλι από την Αθήνα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Μόλις το 2006, πριν από 12 χρόνια, υπέστη πολύ μεγάλη καταστροφή. Εγώ θα σας πω, θυμόστε το πρωί που λέγαμε πως οι φορείς αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, δεν περιμένουν την πολιτεία με αφορμή την βιβλική καταστροφή στο Μάτι να προλάβουν χειρότερα, να εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Είδαν ότι υπάρχουν σχέδια επικάρτου, όχι όμως επί του πρακτέου, ο πολίτης δεν γνωρίζει. Ετοιμάζουν εκστρατεία ενημέρωσης ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Είμαστε λοιπόν στα ψαρκούδια της Χαλκιδικής. Ο Γρηγόρης Τάσιος, όπως είπατε, είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή είναι ως ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Ναι. Και είμαστε ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο του. Να του δώσω το λόγο για να σας περιγράψει την εικόνα και να καταλάβετε τι έχουν να διαχειριστούν. Κύριε Τάσιο. Καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τους ανθρώπους που χάθηκαν στην Ανατολική Αττική. Συμπαριστεκόμαστε και το επόμενο διάστημα και σαν κλάδος θα το δείξουμε έπρακτα. Όμως πάμε στην πράξη. Δυστυχώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από μια τέτοια τραγωδία για τη χώρα για να δείξουμε τα αυτονόητα. Και συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση αυτή. Απ' την άλλη, να γελάμε. Και θα σας γίνω πολύ πιο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν, όπως δείχνει και η κάμερά μας. Αριστερά στο βάθος είναι το περιαστικό δασίλειο στην περιοχή. Εκεί. Όπου βλέπετε. Το ξενοδοχείο σας. Και αριστερά είναι το ξενοδοχείο. Υπάρχει ένα περιαστικό δασίλειο που βλέπετε υπάρχει αποψήλωση μέχρι ένα σημείο. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει λιγότερο θεωρητικά πάντα κίνδυνο. Ωραία. Αυτή είναι η αποψήλωση έχει γίνει πριν 15 χρόνια. Και γυρίζουμε λοιπόν αμέσως στο ίδιο σημείο. Αμέσως στο ίδιο σημείο είναι αρμοδιότητα του Δήμου αυτή. Και κοιτάξτε εδώ, δίπλα ακριβώς, στα δύο μέτρα, είναι το δάσος. Ένας κομματόδρομος διαφορά είναι το δάσος, αρμοδιότητα δασαρχείου και κυρίως δασαρχείο πολυγύρου. Όπου προσέξτε εδώ τι βραδύκαυση βόμβα έχουμε. Δηλαδή η φωτιά θα ρωτήσει η φωτιά να σας κάψω από εδώ ή να σας κάψω από εκεί. Όταν ακριβώς. Δασαρχείο στο Δήμο. Καθάρισαν η αρμοδιότητα είναι στο δασαρχείο. Λοιπόν. Από την άλλη πλευρά του δρόμου είναι στο Δήμο. Περιαστικό. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω έχετε τώρα. Έχετε απευθυνθεί είτε στο Δήμο είτε στο δασαρχείο να τους διατυπώσετε το αίτημα να έρθουν να κάνουν την αποψήλωση ή εν πάση περιπτώσει να τους περιγράψετε την κατάσταση και να επισημάνετε τον κίνδυνο αυτό και τι σας απάντησαν? Βεβαίως και έχουμε κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες. Ο Δήμος Πολυγύρου πρέπει να πω ότι ανταποκρίθηκε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κάνοντας ό,τι μπορούσε στην αρμοδιότητά του. Ό,τι μπορούσε λοιπόν στην αρμοδιότητά του, φτάσαμε να έχουμε μία μελέτη για να μπορέσει να γίνει μόνο για το περιαστικό μία αποψήλωση. Προσέξτε, το υπόλοιπο το αφήνουμε στην τύχη και στην τύχη. Έναν οικισμό που έχει 200 μόνιμους κατοίκους και 2.000 τουρίστες σήμερα. Άρα λοιπόν. Ναι. Τι συζητάμε τώρα. Ελάτε να ακούσουμε και τον κύριο Αστέρο Ζωγράφο. Είναι ο Δήμαρχος Πολυγύρου. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Πραγματικά η μισή Ελλάδα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε κι εσείς και οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται δίπλα στο δάσος ή μέσα στο δάσος. Ναι, βεβαίως. Και πρέπει να πω. Ποιος είναι το πρόβλημα στην περίπτωση. Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Πολυγύρου είναι ο μοναδικός, ο πρώτος πάνω Δήμος στην Ελλάδα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ο οποίος μπήκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης με 1.500.000 ευρώ και κάνει αντιπυρικές ζώνες, δεξαμενές και εξοψευτήρες. Εκμεταλλευτήκαμε δηλαδή για την τεχνολογία. Τώρα για το συγκεκριμένο πρόβλημα του κυρίου Τάσιο, ο οποίος ξέρει ότι όταν επισημαίνει προβλήματα στο Δήμο, επιλύονται άμεσα. Ωραία, γιατί εδώ δεν έχει καταδυναστεί. Θα σας πω. Από 10 Μαΐου του 2017 έχουμε υποβάλει έτοιμα στο δασαρχείο Πολυγύρου για να μας δώσει άδεια για να πει ο Δήμος, γιατί με το άρθρο 1978-79 αρμόδια είναι η δασική υπηρεσία. Ναι. Και το περιαστικό δάσος το οποίο προανέφερε ο κ. Στάσιος προηγουμένως μας απήντησε το δασαρχείο δυστυχώς ότι δεν είναι περιαστικό δάσος αλλά είναι δημόσιο δάσος. Δηλαδή. Λοιπόν είναι δημόσιο δάσος γιατί δεν επεμβαίνει το δημόσιο. Παρά τα αυτά όμως με την ευαισθησία που μας διακρίνει. Και αποδεχόμενοι τις επισημάνσεις του κυρίου Τάσιου, μπήκαμε στη διαδικασία αφού μας δώσαν άδεια μετά από ένα χρόνο, με δικά μας χρήματα πλέον, να μπορέσουμε να καθορίσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Επαναλαμβάνω, ύστερα από διοδότηση του δασαρχείου που έκανε ένα χρόνο να μας απαντήσει. Πότε ξέρετε, πόσο του μηνός έχουμε σήμερα. Ελλάδα. Αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο. Κύριε Δήμαρχε, πότε. Το δασαρχείο θα σου πει αντίστοιχα ότι δεν έχω προσωπικό.
Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει. Σήμερα έστειλε ο ΕΕΔ 65 άτομα, τα οποία είναι στο πρόγραμμα του 1 Αυγούστου. Γιατί δεν έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό και όργανα. Για να πάει στην περιοχή που λέει ο κύριος Τάτσιος, να καταλήξουν τον είναι... Αν πάτε σήμερα στο δασαρχείο, ναι. Είναι όλοι στην αυλή και δεν έχουν τι να κάνουν. Μειώνουμε τσάκα την ανεργία, αλλά δεν επιβαίνουμε στα δάση. Ξέρετε τι καταγγέλνουν, μας ακούνε και οι πολιτικοί μας εδώ. Είναι 1η Αυγούστου και από ό,τι μας λέτε στην περιοχή τη δική σας δεν έχει προχωρήσει καμία αποψήλωση. Οι κάτοικοι, οι φορείς, οι ξενοδόχοι ανησυχούν. Σας είπα ότι έχουμε πάρει 1.500.000 ευρώ ναι. Και δουλεύουν στα δάση του πολυγείου 5 εργολάβες. Για το συγκεκριμένο θέμα που δεν επαναλαμβάνει ο κύριος Τάσιος, αυτό που χαρακτηρίζει περιαστικό άσος, δυστυχώς το δασαρχείο το χαρακτήρισε δημόσιο δάσος. Παρά τα αυτά επιμείναμε και το ξέρει πάρα πολύ καλά και πήραμε τώρα την αδειοδότηση και μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον να επενδύουμε και στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο δήμος που να έχει επιδείξει τέτοια ευαισθησία και να πω και κάτι άλλο. Όσες φορές που επισήμανε προβλήματα ο κύριος Τάσιος, νομίζω ότι έχω ανταποκριθεί άμεσα. Κύριε Τάσιο, ελάτε. Πάντως. Να σας πω. Συγγνώμη, δεν είναι προσωπικό νόμο. Πάλι έτσι είναι η μισή Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή. Να πω δύο λόγια, κύριε Υποφάντη. Ναι, ελάτε για να κλείσουμε. Κύριε Μακρόσκολα, γιατί δεν μου επιτρέπετε. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε, κύριε Μακρόσκολα. Παλιά, οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν τον κωδικό ορνή οικονομία κάθε χρόνο και χρηματοδοτούσαν τις καταργηθήσεις νομαρχίες. Με αρκετά χρήματα και επεμβαίναμε στα δάση. Δυστυχώς αυτό το κονδύλιο έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί και όσον αφορά τα δασαρχεία, δεν λειτουργούν. Θα σας πω ότι έχω οικιστικό σύνολο στην περιοχή της Ορμήλιας. Υπάρχει ένα σχόλιο που δεν ενδιαφέρει. Κύριε Δήμαρχε, μην μπλέξεις αυτό. Είναι γραφειοκρατία αυτά που λες. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Μα εγώ λέω την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε. Μέσα σε οικιστικό σύνολο υπάρχει ασύλιο. Από το Σεπτέμβριο του 2017 έχουμε ζητήσει να παρακολουθήσει το Δήμο γιατί έχει πάρα πολλά πέφτια. Ώστε και δεν έχει παρακολουθήσει ο Δήμος. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Κύριε Δήμαρχε, καταλάβαμε. Χαμένη στη μετάφραση στις εγκυκλίους και στα λοιπά. Έλα, Ελένα. Έλενα, και να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Να κλείσουμε, όπως λέτε, πολύ σύντομα πραγματικά. Το ζητούμενο είναι ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στο τέλος της μέρας έχει τη διάθεση να προσφέρει. Φάνηκε ακριβώς μετά τη μεγάλη μας τραγωδία. Ναι. Άρα λοιπόν, να γυρίσουμε σε παραδείγματα ανά τις περιοχές. Τα πέφτια τα είδατε. Κλείσαμε, κύριε Τάσιο. Ξέρα, ναι. Έτσι. Εάν θέλουμε να το κόψουμε, πάμε αυτόφορο και ποινικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας, κύριε Γιουλέκα. Από το 2000 στα μυαλό δεν έχουμε βάλει.